επικράτηση των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της ΣΥΠΑ έδειξε το αποτέλεσμα της κάλπης καθώς κέρδισαν οριακά στην πολιτεία της Νεβάδας και εξασφάλισαν και την πεντηκοστή έδρα στη Γερουσία, διατηρώντας τον έλεγχο του σώματος και πετυχαίνοντας μια αποφασιστική νίκη για το υπόλοιπο της θητείας της κυβέρνησης Biden. Πρόκειται για μια ανατροπή καθώς οι δημοκρατικοί κατάφεραν να διαψεύσουν όλες τις δημοσκοπήσεις και όλα τα προγνωστικά των αναλυτών για την εξέλιξη της διαδικασίας. Ο Τζο Μπάιντεν δεχόταν αφισβήτηση τόσο από φίλου, όσο και από εχθρού. Και τελικά αποδείχθηκε ο πιο σκληροτράχυλο πρόεδρο. Ο Biden κατάφερε όχι μόνο να γυρίσει το παιχνίδι και να το φέρει σοπαλία, αλλά και να βγαίνει σχημένο, αποδομώντα τον Τραμπ. Μέχρι στιγμή, στη Δημοκρατική έχουν κερδίσει τη γερουσία, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί αναμένεται να κερδίσουν τη Βουλή. Η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται πάντω να είναι μικρότερη από ό,τι προβλεπόταν πριν από τι ενδιάμεσε εκλογέ. Το δίκτυο NBC προέβλεπε μια εύθραυστη πλειοψηφία 5 εδρών. Με 220 ρεπουπλυγκανού βουλευτέ έναντι 215 δημοκρατικών. Κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου μετά τι εκλογέ, ο Biden σημείωσε: Ο Αμερικανό λαό έκανε σαφέ, θεωρώ, πω περιμένει από του ρεπουπλυγκανού να δείξουν επίση διάθεση συνεργασία. Ο Αμερικανό πρόεδρο συνεχάρη τον ηγέτη των ρεπουπλυγκανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, για την νίκη τη παράταξή του. Ο Αμερικανικό λαό περιμένει από εμά να φέρνουμε σε πέρα πράγματα γι' αυτόν. Θα συνεργαστώ με οποιονδήποτε δημοκρατικό ή ρεπουμπλικανό Είναι διατύπωση να συνεργαστεί μαζί μου για να εξασφαλίσουμε αποτελέσματα προ όφελο των Αμερικανών, πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν στο δελτίο τύπου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από τι υπηρεσίε του.